πατινά. Θλιβερές μνήμες από τον αιματοβαμμένο Αύγουστο του 1944 αναβίωσαν στο Κερατίδι. Ευλαβικά και με δάκρυα στα μάτια, οι πολίτες τίμησαν και φέτος τη μνήμη των εκτελεστέντων Δαμαστιανών. Είναι η μέρα μνήμης για μια φρικαλαιότητα η οποία διατελέσσεται στο χωριό. Ένα ολοκαύτωμα που έχει μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων των Δαμαστιανών. Κάθε χρόνο, 21 του Αυγούστου, εν μέσω καλοκαιριού, εμείς βιώνουμε το δικό μας χειμώνα. Έχουν περάσει 79 χρόνια από τα φρικτά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις περιοχές Δαμάστα και Μάραθος. Ο τόπος αυτός είναι καθαγιασμένος με αίματα και με δάκρυα. Έχουν περάσει 79 χρόνια, αλλά ο πόνος εμάς των παιδιών που μείναμε ορφανά, γενικά των Δαμαστιανών, δεν έχει ζωήσει. Τιμή και δόξα στους ανθρώπους της Δαμάστας, στα νέα παιδιά που σκοτώθηκαν για τη δική μας ελευθερία, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν ενάντια στον ναζισμό. Το ετήσιο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε παρουσία πολιτών, συγγενών, θυμάτων και φορέων για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών, μεταφέροντας παράλληλα τη γνώση και την ιστορία στις επόμενες γενιές. Δαμάστα, ένας τόπος μαρτυρικός, ένα ακόμα μαρτυρικό χωριό. Ματωμένα τα χώματα εδώ στο Κερατίδι. 30 Δαμαστιανοί, οι πιο μάχημοι του χωριού, οι πιο δυνατοί άντρες του χωριού, εκτελέστηκαν απάνθρωπα από τους Ναζί κατακτητές. Σήμερα εδώ, στο ετήσιο μνημόσυνο, τιμούμε τη μνήμη τους και κυρίως μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές τη γνώση για τις θηριωδίες που έλαβαν χώρα στον τόπο μας. Κλείνουμε ευλαβικά το γόνι στην αντίσταση και τη θυσία της Δαμάστας. Υπερασπιζόμαστε την ιστορική μνήμη απέναντι στους επιλύσμονες και τους επίδοξους παραχαράκτες της ιστορίας. Αγωνιζόμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι για μνήμη και δικαιοσύνη, δικαιοσύνη και αποζημίωση. Ακολούθησε ετήσιο μνημόσυνο και στο Μάραθος για τους 17 εθνομάρτυρες που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα της κατοχής στο χώρο του Ηρώου.